Μαζί μου ο προπονητής του Κεραυνό, Χριστόφορος Λιβαδιώτης. Νίκη για τον Κεραυνό 70-68. Κεραυνός παίρνει την νίκη, κρατάτε αυτό. Όμως στο τέλος ο Αποέλ λίγο έλειψε να κάνει ζημιά, όπως και με την ΑΕΚ. Ποιο είναι το πρώτο σου σχόλιο για το παιχνίδι, πώς το είδες εσύ, πώς το είδες εσύ το παιχνίδι ως coach του Κεραυνού? Καταρχήν να δώσω συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες. Ήταν ένα καλό παιχνίδι, παρά το ότι κυριάρχησαν οι άμυνες, ήταν ένα παιχνίδι με σασπές μέχρι το τέλος. Όσον αφορά τη δικιά μου ομάδα, εντάξει, ναι, είμαστε ομάδα που σίγουρα κάνουμε πρωταθλητισμό και θέλουμε να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα. Αλλά είμαστε μια καινούργια ομάδα. Έχουμε και εμείς τα σκαμπανεβάσματα μας. Προσπαθούμε να βρούμε τη χημεία μας, τους ρόλους μας. Θεωρώ ότι είμαστε σε έναν πολύ καλό δρόμο σαν ομάδα. Έχουμε παίξει 4 ντέρπι συνεχόμενα, 2 με την ΑΕΚ, 1 με τον Απόλλωνα στη Λεμεσό, 1 με τον Αποέλ. Είμαστε στις 3 νίκες. Σημαντικό για μας ότι παρά το ότι είχαμε μια διαφορά, δεν καταφέραμε να την κρατήσουμε. Υπάρχουν λόγοι για αυτό το πράγμα και αγωνιστικοί, αλλά και το rotation της ομάδας. Ο Chris είχε έναν τραυματισμό τελευταία 10-12 λεπτά, δεν μπορούσε να συνεχίσει. Όπως ξέρετε, είναι και ο Σάιμον έξω, οπότε δεν είχαμε καμία αλλαγή στην περιφέρεια. Παίξαμε με τα ίδια παιδιά τα τελευταία 15 λεπτά περιφερειακά, τον Αντρέ, τον Νίκο και τον Φίλιππο. Οπότε αντιλαμβάνεσαι, είναι πολύ δύσκολο. Γι' αυτό υπήρχαν και αυτές οι μεταπτώσεις. Το δύσκολο πρόγραμμα του Κεραυνού είναι ένα στοιχείο που κρατάμε στην αρχή της χρονιάς. Ήταν ένα από την ΑΕΚ στο Στρόβολο, σε ένα παιχνίδι όμως που ήσασταν καλοί σχεδόν σε όλο το παιχνίδι. Νίκη στον Απόλλωνα, νίκη με τον Αποέλ. Το σημαντικό αυτή την περίοδο είναι οι νίκες περισσότερο και όχι η απόδοση. Πότε θεωρείς ότι θα πιάσει η ομάδα σας το 100% που θέλετε εσείς? Εντάξει, και τα 4 παιχνίδια έχουν ένα κοινό σημείο αναφορά. Αν δείτε και στα 4 παιχνίδια, καταφέραμε να επιβληθούμε στη μεγαλύτερη διάρκεια. Στο τρίτο δεκάλεπτο, στις αρχές του Τετάρτου και στα 4 παιχνίδια είχαμε διαφορές 10 με 15 πόντων. Σε κάποια παιχνίδια την κρατήσαμε, όπως το Super Cup και με τον Απόλλωνα. Στα άλλα δύο, ο αντίπαλος επέστρεψε. Έναν κερδίσαμε, έναν χάσαμε. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά τα πράγματα χρειάζονται χρόνο. Νομίζω ότι όταν θα έχουμε όλη την ομάδα και θα προπονιούμαστε. Είναι θέμα χρόνου, νομίζω, να αυξήσουμε τα καλά μας διαστήματα για να κλείνουμε τα παιχνίδια και να κάνουμε καλύτερη διαχείριση στο τέλος. Αυτό είναι το σημαντικό. Μια τελευταία ερώτηση για το πρωτάθλημα γενικότερα. 12 ομάδες μετά από σχεδόν 2 δεκαετίες, play-off με 8 ομάδες και 2 γύροι, άρα πλέον το κάθε λάθος, ειδικά στη έδρα σας, μετράει. Πόσο αλλάζει αυτό τα πλάνα ενός προπονητή στην διάρκεια και ειδικά στην αρχή της σεζόν? Καταρχήν, ρωτώνται να καλωσορίσουμε και είναι θετικό στοιχείο ότι έχουν αυξηθεί οι ομάδες και το ενδιαφέρον. Εντάξει, όσον αφορά τις ήττες, προσωπική μου άποψη το λέω από την πρώτη μέρα που είμαι προπονητής, νομίζω το λένε και αποτελέσματα, δεν παίζουν κανένα ρόλο οι έδρες στα playoffs. Να πιάσουμε τα τελευταία 8 χρόνια να μου πείτε πόσες φορές η ομάδα που πήγε με πλεονέκτημα πήρε το πρωτάθλημα. Νομίζω μίαν ή δύο. Σημαντικό είναι οι παίχτες να έχουν υγεία και όποια είναι η καλύτερη ομάδα στο τέλος, όποια είναι, λέω, μπορεί να προσπεράσει και έδρες και τα πάντα. Δεν μας ανησυχούν οι έδρες. Αυτό που θέλουμε είναι να φτάσουμε στα επίπεδα απόδοσης που θέλουμε. Coach, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ πολύ.